Σεβαστοί πατέρες, κύριε Αναπληρωτά Δημάρχου Δήμου Κατερίνης, κύριε Παζήση, αγαπητοί φίλοι και φίλες της Σχολής Γονέων Κατερίνης. Φτάσαμε λοιπόν στην τελευταία ομιλία της περίοδου 2013-2014 και ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς που ήσταν παρόντες σε πολλές από τις ομιλίες μας, τον Δήμο Κατερίνης και τους χορηγούς μας, οι οποίοι στήριξαν και φέτος την προσπάθεια αυτή. Συν Θεώ, θα ξεκινήσουμε τέλος Οκτωβρίου, στην επόμενη περίοδο, 2014-2015. Σε αυτή λοιπόν την τελευταία ομιλία, έχουμε την εξαιρετική χαρά και τιμή να είναι ο γνωστός σε όλους μας, ο Γέρον Νίκον, από τη νέα σκήτη του Αγίου Όρους, ο οποίος με πολύ μεγάλη χαρά ανταποκρίνεται στην πρόσκλησή μας, να είναι και φέτος μαζί μας. Το θέμα της ομιλίας του είναι τα μυστήρια και είμαστε όλοι ανυπόμονοι, μια που διανύουμε την περίοδο της Μεγάλης Αργοστής, να ακούσουμε τον Σεβαστό Γέροντα. Έχετε το λόγο, Πατέρα Νίκολα. Ευχαριστώ όλους για την πρόσκληση και την αγάπη σας. Η πίστη μας, έχουμε πει πολλές φορές, ότι είναι ζωή. Δεν είναι απλώς γνώσεις που τις μαθαίνει κανείς και σώζεται επειδή τα έμαθε. Θα σωθούμε όχι επειδή πιστεύουμε, αλλά επειδή δείχνουμε την πίστη μας στην πράξη. Δεν μας σώζουν οι γνώσεις. Οι γνώσεις που αποκτάμε είναι για να μας βοηθήσουν να ζούμε όπως θέλει ο Χριστός. Γιατί ο Χριστός δεν ήρθε να φέρει θεολογίες και φιλοσοφίες, ήρθε να φέρει μία καινούρια ζωή. Πίστη έχει και ο διάβολος, αλλά δεν σώζεται. Γνώσεις έχουν όλοι, αλλά δεν σώζονται. Δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου, είναι η εντολή που έχουμε. Λέμε ότι αγαπάμε τον Χριστό. Ναι, αλλά ο Χριστός τι λέει? Αυτός που με αγαπάει θα τηρήσει τις εντολές μου. Θα το δείξει στην πράξη. Η ζωή μας λοιπόν μας κάνει χριστιανούς. Όχι η πίστη μας. Μπορεί να πιστεύουμε ότι είμαστε του Χριστού, αλλά είμαστε εκείνου που μοιάζουμε, όχι εκείνου που πιστεύουμε. Εάν μοιάζουμε του Χριστού, είμαστε χριστιανοί. Εάν δεν του μοιάζουμε, είμαστε κάποιο άλλο παιδιά και ας έχουμε διαφορετική γνώμη. Γι' αυτό να φροντίσουμε να είναι σωστή η ζωή μας. Η ζωή μας να συμβαδίζει με τις γνώσεις και την πίστη μας. Αν ζούμε σωστά, προσέξτε, θα έχουμε και φιλοσοφία σωστή και σκέψεις σωστές. Γιατί η φιλοσοφία μας βγαίνει από τη ζωή που ζούμε. Μια λάθος ζωή φέρνει λάθος γνώσεις και λάθος φιλοσοφία. Η σωστή ζωή θα φέρει και σωστές γνώσεις. Και επειδή η πίστη μας δεν είναι κάτι που μαθαίνεται με τη σκέψη, διαβάζοντας, ακούγοντας, αλλά με την ίδια μας τη ζωή, αν δεν ζήσουμε, δεν θα τη μάθουμε την πίστη μας, δεν θα τη γνωρίσουμε την πίστη μας. Λογικά είναι κόντρα σε κάθε λογική η πίστη. Τα δεχόμαστε γιατί τα ζούμε και ξέρουμε ότι είναι αλήθεια. Έχουμε γεννηθεί με μια φύση που την έχουμε κληρονομήσει από τον Αδάμ, μέσα στην οποία κυριαρχεί ο θάνατος και η φθορά. Μπορεί να μην είμαστε ένοχοι για το αμάρτημά του, αλλά γεννιόμαστε με την φύση του, τις πτώσεις, με αυτήν που κληρονομήσαμε. Και ο καλός Θεός για δεύτερη φορά ανοίγει τις πύλες του Παραδείσου για να μας οδηγήσει μέσα. Το θέμα είναι αν εμείς θα δεχτούμε να περάσουμε αυτές τις πόρτες και να ξαναβρεθούμε στη ζωή από την οποία εκπέσαμε.
Αυτές οι πύλες είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Πριν βαφτιστούμε, το κακό βρίσκεται μέσα στη φύση στην οποία γεννηθήκαμε. Βρίσκεται μέσα μας. Και η χάρις του Θεού προσπαθεί απ' έξω να ελκύσει τον άνθρωπο, να μας τραβήξει για να μας σώσει. Όταν περάσουμε την πύλη του βαπτίσματος και σφραγιστεί αυτή η είσοδος με το Άγιο Χρίσμα, τότε το κακό πια βρίσκεται έξω από μας και η χάρις του Θεού μέσα μας. Και προσπαθεί τώρα το κακό να μας ελκύσει από έξω. Στο Άγιον Όρος έχουμε έναν μοναχό, πολύ αγαπητό, ιερέα, ο οποίος έχει έρθει από μια μακρινή χώρα. Είχε μια μεγάλη περιπέτεια στη ζωή του, γύρισε διάφορα μέρη, έμαθε πάρα πολλά, καλλιεργημένος άνθρωπος, χαριτωμένος άνθρωπος, ευφυής, από μια μακρινή χώρα, το Περού. Η μητέρα του πρέπει να ήταν κάποια απλή Αγία γυναίκα από αυτά τα πρόβατα του Θεού που είναι ακόμα έξω από τη μάντρα. Γιατί? Γιατί όταν ήταν μικρός, του έλεγε «Όταν μεγαλώσεις, θα φορέσεις μαύρα». Δεν ξέρω τι θα είναι αυτά τα μαύρα. Θα ζήσεις σε ένα μέρος που δεν θα είναι νησί, αλλά πηγαίνουν εκεί μόνο με βάρκα. Μεγάλωσε, σπούδασε, γύρισε όλο τον κόσμο, πήγε στο Παρίσι, εκεί γνώρισε έναν Ορθόδοξο μοναχό και ελκύστηκε στην Ορθοδοξία. Όπως τα λέει ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος, στο βιβλίο του «Γνώσης και βίωμα Ορθοδόξου πίστεως». Βαφτίστηκε. Έγινε μοναχός. Με το όνομα Σιμεών. Αργότερα έγινε και ιερέας. Μετά από αρκετά χρόνια που έλειπε από την πατρίδα του, ξαναπήγε στο Περού. Και βάφτισε τη μητέρα του σε μια λίμνη. Τον συνάντησα μια φορά στο αυτοκίνητο, πηγαίναμε για τη Μονή Φιλοθέου και του λέω «Καλά ευλογημένε, είχες να τη δεις τόσα χρόνια, πόσα μου είπε. Πώς τη βάφτισες, πότε πρόλαβες και την κατήχησες, δεν έπρεπε να την κατήχησες πρώτα». Και λέει «Γέροντα, την ευρύκα έτοιμη». Η μάνα του όταν άκουσε ότι ο γιος της έγινε μοναχός ορθόδοξος, τάχασε. Και λέει, τι θα πει ορθόδοξος μοναχός. Και πηγαίνει στην Ρώσικη Εκκλησία που έχουν στην πρωτεύουσα του Περού. Να μάθει τι είναι η ορθόδοξη πίστη, γιατί ανησυχούσε που έμπλεξε ο γιος της. Πήγε στη Ρώσικη Εκκλησία, ενθουσιάστηκε, συγκινήθηκε, της άρεσε. Άρχισε να ρωτάει τι είσαστε εσείς, τι διαφέρετε από μας, τι διαφορές έχουμε. Και ο ιερέας εκεί με υπομονή της εξηγούσε. Ξαναπήγε η μαμά, ξαναπήγε. Το αποτέλεσμα ήταν όταν ο πατήρ Σιμεών μετά από τόσα πολλά χρόνια πήγε στο Περού, την ευρύκε έτοιμη. Τρεις φορές λέει ο Πάπα Στέφανος που άκουσε τους προσκυνητές να το περιγράφουν όπως το διηγήθηκε ο Πάπα Σιμεών, την έπιασε, την ευούτυξε μέσα στο νερό και την εσήκωσε. Μετά την τρίτη ανάδυση σηκώθηκε η μητέρα του ψηλά στον αέρα. Έμεινε για μια στιγμή ακίνητη και μετά σωριάστηκε κάτω. Τα αδέρφια του νόμισαν ότι την έπνιξε και ορμήσανε απάνω του. Θα έτρωγε ξύλο εάν δεν σηκωνόταν η μάνα από κάτω.
Και λέει, μετά την τρίτη κατάδυση και ανάδυση, όταν σηκώθηκα, άστραψε όλος ο τόπος και γέμισε από φως. Αυτό το φως με έντυσε, με ενδύματα ολοφώτινα, ολόλαμπρα. Αυτό το φως μπήκε και μέσα μου και με πλημμύρισε ολόκληρη και με έπνιξε, με ξαήλωσε μέσα και έξω. Ήταν δε τόσο δυνατό το φως και τόσο δυνατή η συγκίνηση που την κυρίευσε από αυτή την πλημμύρα της φωτοχυσίας που δεν άντεξε και λιποθύμησε. Αυτά τα διηγείται ο ίδιος ο πατήρ Σιμεών σε ευλαβείς προσκυνητές. Εγώ με την περιέργεια που έχουμε και πώς την έβγαλες, ελευθερία. Και όταν μου τα έλεγε, είχε κατά νου να βαφτίσει και την αδερφή του, η οποία έχει ένα πολύ ωραίο καθολικό όνομα. Τώρα θα την έχει βαφτίσει, έχουν περάσει αρκετά χρόνια και έχω και εγώ αρκετά χρόνια να τον εδώ. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τα μυστήρια αν δεν τα ζήσουμε. Τι δύναμη έχουμε, έχουνε. Είναι ένας ναυτικός στον Πειραιά, νεαρός. Στα ταξίδια που έκανε, βρέθηκε Βραζιλία. Γνώρισε μια νεαρή Βραζιλιάνα. Την ερωτεύτηκε, την αγάπησε και εκείνη το ίδιο, αλλά της λέει, είμαι ορθόδοξος χριστιανός. Αν θέλεις να παντρευτούμε, θα πρέπει να γίνεις και εσύ ορθόδοξη χριστιανή. Η κοπέλα δεν είχε αντίρρηση. Μπορεί να μην ήταν και καν πιστή της πίστεώς της. Με τα χαράς δέχτηκε να γίνει χριστιανή ορθόδοξη. Και άρχισαν την κατήχηση από εκεί κάτω. Την εφέρνει στον Πειραιά, συνεχίζεται η κατήχηση στον Πειραιά. Όταν την είδε η μάνα του, έγινε πύρκε μανία. Δεν της άρεσε η νύφη καθόλου. Τι είναι αυτή η γύφτισσα που μου έφερες, τι είναι αυτή η μαύρη να την πάσεις από εκεί που την έφερες. Εκείνος να εξηγεί ότι αγαπάει την κοπέλα, ότι θέλουν να παντρευτούν. Η μάνα ούτε θέλει να την ακούσει. Τι μαύρο τσούκαλο είναι αυτό που μου κουβάλισες, να πάει από εκεί που ήρθε, δεν θέλω να τη βλέπω. Το παιδί δεν έδωσε σημασία. Συνέχισε την κατήχηση και ξεκινάει η μάνα να πάει να κάνει μάγια στην ύφη, στην κοπέλα που θα παντρευόταν ο γιος της, για να την εξαποστείλει από εκεί που ήρθε. Τελειώνει η κατήχηση, βαφτίζεται η κοπέλα. Η μάνα πάει στο μάγο. Γνωστός μάγος, γνωστό όνομα, μην ανησυχείς. Εγώ θα κάνω το γιο σου να μην θέλει ούτε να την ξαναδεί. Και αρχίζει τα μάγια. Περνάει μια μέρα, περνάνε δύο μέρες, περνάνε τρεις μέρες. Δεν γινόταν τίποτα. Περνάνε τέσσερις μέρες, τίποτα. Ξαναπηγαίνει η μάνα με τον πατέρα αυτή τη φορά. Του δίνουν και άλλα λεφτά. Θα τα καταφέρω, λέει εκείνος, δεν έχω αποτύχει ποτέ. Και συνεχίζει. Πέρασε μια εβδομάδα, πέρασαν 10 μέρες, ξαναπάει η μάνα με τον πατέρα, δεν ξέρουν τι να πούνε. Τον βλέπουν ότι δυσκολευότανε. Τελικά μετά από 2 εβδομάδες, τους λέει ο μάγος, για να μην νομίζετε ότι είμαι απατεώνας και θέλω να σας φάω τα λεφτά, πάρτε τα λεφτά σας πίσω. Δεν θέλω να σας εξαπατήσω. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα σε αυτή την κοπέλα. Έχω στείλει τα μεγαλύτερα δαιμόνια και ό,τι κάνω χτυπάνε σε ένα λευκό ρούχο που φοράει με ένα κόκκινο σημάδι στο στήθος. Ήταν ο χιτώνας του βαφτίσματος. Ό,τι κάνω χτυπάνε πάνω εκεί και δεν μπορώ να της κάνω τίποτα. Να τι είναι το βάφτισμα. Όταν ήμουν σε ένα μοναστήρι, μου λένε, για πήγαινε στην αυλή, είναι κάποιος που ξέρει πολλά. Κατέβηκα, είδα έναν που πραγματικά εύγλωτος, μορφωμένος, μίλαγε 5 γλώσσες, πολύ χαριτωμένος, γίναμε φίλοι αμέσως και δίδασκε ζεν στη Θεσσαλονίκη. Είχε κάνει σχολή. Σώνει και καλά προσπαθούσε να πείσει τον κόσμο και εμένα ότι είχε μια αίσθηση παραπάνω από τους άλλους ανθρώπους. Μία επιπλέον αίσθηση. Για παράδειγμα μου λέει, ένα βράδυ κατάλαβα, βγήκε μέσα από τη γη μια πληροφορία ότι θα γίνει σεισμός. Και λέω στη μάνα μου, μάνα έβγα θα πάμε βόλτα. Τέτοια ώρα παιδάκι μου, 11 ώρα τα μεσάνυχτα, τέτοια ώρα θα πάμε βόλτα. Ντύθηκε η γυναίκα,
Κατεβήκανε κάτω, βγήκαμε λίγο στην πλατεία Βενιζέλου, καθίσαμε στην οδό Βενιζέλου, εκεί στην πλατεία ένα άνοιγμα, καθίσαμε στο κέντρο και περιμέναμε. Πού θα πάμε βόλτα? Εδώ, μαμά, κάτσε στο παγκάκι. Δεν πρόλαβε να κάτσει η γυναίκα, άρχισε να κουνιέται όλη η Θεσσαλονίκη ολόκληρη. Ήταν ο σεισμός που έριξε μια πολυκατοικία, που σκοτώθηκαν άνθρωποι. Γιατί μου λέει, σου φαίνεται παράξενο, ότι μπορώ να έχω μια επιπλέον αίσθηση? Του λέω, είσαι Άγιος? Δεν ήταν χαζός να πει ναι, αλλά ήταν και πολύ έξυπνος για να πει είμαι δαιμονισμένος. Λέει, δεν είμαι Άγιος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχω δαιμόνιο. Όταν πριν από σεισμούς αρχίζουν τα σκυλιά και γαυγίζουν, οι κατσίκες και βελάζουν, τα πρόβατα, οι κότες και φωνάζουν και μετά γίνεται σεισμός, πώς το καταλαβαίνουν από πριν? Σημαίνει ότι είναι δαιμονισμένα τα ζώα? Δεν μπορούσες να τον πιάσεις από πουθενά. Πώς να τον πείσεις ότι αυτές τις πληροφορίες τις έπαιρνε από δαιμόνιο? Γιατί είπαμε και άλλη φορά ότι είναι δαιμόνια χοντρά και δαιμόνια ξηράφια, αριστοκρατικά δαιμόνια, που αλίμωναν πέσεις στα χέρια τους. Δαιμόνιο που σου πιάνει το μυαλό και από εκεί και πέρα ξόφλησες, τέλειωσε η ιστορία σου. Οι άλλοι δαιμονισμένοι που σηκώνονται στον αέρα, που κάνουν παράξενα, οι πιο πολλοί από αυτούς σώζονται, γιατί ο Θεός συλλογίζεται σαν μαρτύριο τη ζωή που ζούνε και σώζονται και έχουν όλη πίστη. Αλλά όταν ο διάβολος πιάσει το μυαλό σου και σε κατευθύνει από εκεί, δεν μπορείς να μετανοήσεις καν. Γιατί να μετανοήσω? Επειδή έχω ένα χάρισμα περισσότερο από τους άλλους ανθρώπους? Είχαν γίνει πολλά επεισόδια ανάμεσα σε εκείνον και στον πατέρα Παΐσιο, άλλη φορά θα τα πούμε. Τώρα σας λέω ένα μόνο. Όταν είχε ξεκινήσει από τη Μονή Ιβύρο να πάει Καριές, περνώντας από ένα σημείο που κατεβαίνει ένα μικρό μονοπάτι αριστερά σε μια χαράδρα, είδα, λέει, τότε έμεινε εκεί ο πατήρ Παΐσιος σε ένα καλυβάκι. Είδα με αυτή την έκτη αίσθηση τον πατέρα Παΐσιο έξω από το καλυβάκι του να κάθεται σε κάτι πέτρινες πλάκες, να έχει ένα κομμάτι γυαλί και να ξύνει κάτι οβάλ ξύλα. Πραγματικά ήταν ένα εργόχειρο που το έκανε ο πατήρ Παΐσιος. Έκοβε κορμούς λεπτούς λοξά, τους γυάλιζε με ένα γυαλί, γυαλοχαρτάριζε και μετά με μια πρέσα πάταγε μια γλυκοφιλούσα πάνω και τα έδινε ευλογία. Είδε τον πατέρα Παΐσιο να κάνει αυτή τη δουλειά και λέω, είναι αλήθεια ή με εξαπατά ο διάβολος? Και βγαίνει από το δρόμο, κατεβαίνει το μονοπάτι, ανεβαίνει την άλλη πλευρά της χαράδρας, προχωράει, πηγαίνει έξω από το κελί του πατέρα Παΐσιου και ήταν όλα όπως τα είχε δει, εκεί οι πέτρες, εκεί το γυαλί, το κομμάτι, εκεί τα ξύλαράκια, τα οβάλ, αλλά πουθενά ο πατήρ Παΐσιος. Ο διάβολος δεν ξέρει το μέλλον. Το έχουμε πει και άλλη φορά, είναι ένα από τα μεγάλα του μειονεκτήματα. Δεν έχει τη δύναμη που νομίζουμε εμείς ότι έχει. Ό,τι δύναμη έχει ο διάβολος την παίρνει από την άγνοια τη δική μας. Εμείς αγνοούμε χοντρά πράγματα. Έχει πολλά μειονεκτήματα. Ένα από τα μεγάλα του μειονεκτήματα είναι ότι δεν ξέρει το μέλλον. Πού να φανταστεί ο διάβολος ότι θα έμπαινε ο πατήρ Παΐσιος μέσα και δεν θα τον έβλεπε ο Αντώνης όταν πήγε εκεί? Και εκεί που καθόμουν, λέει, παραξενεμένος, πετάγεται ο πατήρ Παΐσιος μέσα από το καλυβάκι του και τον επήρε παραμάζωμα. Δαιμονισμένε, πλανεμένε, γι' αυτό μπήκα μέσα, για να μην με βρεις εκεί και να καταλάβεις ότι αυτό που είδες σου το έδειξε ο διάβολος. Είδες, του λέω, ότι ήταν από το διάβολο? Και τι γυρνάει και μου λέει, είδες, γέροντα, που όταν το έβλεπα ήταν εκεί? Αλίμονο σε όποιον πιάσει ο διάβολος το μυαλό του και τον κατευθύνει από εκεί. Δεν γλιτώνει. Και έτσι την παθαίνουν, έτσι δαιμονίζονται όσοι έχουν πολύ μυαλό. Φιλόσοφοι, συγγραφείς, όσοι έχουν πολύ μυαλό δαιμονίζονται με τέτοιο τρόπο. Δεν σώζονται με τίποτα. Αν δεν κάνει ο Θεός ένα θαύμα, να του σώσει ο ίδιος δυναμικά. Δεν μπορεί να γλιτώσει ένας τέτοιος δαιμονισμένος, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει ότι είναι δαιμόνιο αυτό που έχει. Είδες που όταν το έβλεπα ήταν εκεί ο πατήρ Παΐσιος? Τότε στο μοναστήρι είχε έρθει κάποιος από άλλη χώρα, ο οποίος είχε ένα γιότ, έκανε βόλτα στα ελληνικά νησιά,
Πέρναγε ωραία, κατεβαίνω λέει σε ένα νησί, ωραία τα ελληνικά νησιά, και ξαφνικά βλέπω ένα αλόκοτο θέαμα. Έναν άνθρωπο, μου λέει, με κάτι μαύρα ρούχα φαρδιά, με ένα μαύρο καπέλο στο κεφάλι, παπάς ήταν, δεν είχε ξαναδεί παπά. Και ασυναίσθητα τον πήρε από πίσω. Πήγε λέει αυτός ο άνθρωπος κάτω από ένα δέντρο, χτύπησε μια μικρή καμπάνα, μετά έβγαλε από την τσέπη του ένα κλειδί, μπήκε σε ένα σπιτάκι νόμισε στην αρχή, μετά είδε, κατάλαβε ότι ήταν εκκλησία. Μπήκε ο παπάς μέσα, μπήκε και εκείνος από πίσω. Και ένιωσε αυτή την κατάνοιξη που έχουν όλα τα ορθόδοξα εκκλησάκια και ορθόδοξες εκκλησίες. Ποιος ξέρει τι έκανε ο παπάς, ασπερινός, ήτανε παράκληση, έκανε, ένας Θεός ξέρει. Αλλά όταν τέλειωσε, τον πλησίασε και του λέει, γιατί φοράς τέτοια ρούχα? Έτσι φοράνε οι ιερείς στην ορθόδοξη εκκλησία. Τι διαφέρουμε εμείς από εσάς? Γιατί τι είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, τι διαφέρεται από τους Καθολικούς, τι από τους Προτεστάντες, τι είμαστε εμείς, έλεγε για τον εαυτό του. Του είπε κάποια πράγματα ο παπάς, αγγλικά μιλάγανε, και του έδωσε να διαβάσει και μια Καινή Διαθήκη στα αγγλικά, με ελληνικά γράμματα κάτω από κάθε αγγλική λέξη, και το παρέπεψε σε αγγλικά Ορθόδοξα βιβλία. Τα διάβασε εκείνος, να μην σας τα πολυλογώ, ενθουσιάστηκε. Και αποφάσισε να γίνει Ορθόδοξος και έρχεται στο μοναστήρι. Μην είσαι βιαστικός, του λέμε, σιγά σιγά, με το μαλακό. Τον κατηχήσαμε πάνω από ένα χρόνο. Έρχεται η μέρα να τον ευαυτίσουμε. Η Μονή Φιλοθέου τιμάται του Ευαγγελισμού, οπότε αποφασίσαμε να τον ευαυτίσουμε στην πανήγυρη της Μονής, και για να δει και ο κόσμος πώς είναι η βάφτιση ενός μεγάλου, γιατί είναι κάτι πολύ συγκινητικό. Έρχεται η μέρα της Πανηγύριος, γεμάτο κόσμο το μοναστήρι, τον ευαυτίζουμε. Όταν βγαίνει, μετά την πρώτη Θεία Κοινωνία που πήρε σαν Ορθόδοξος Χριστιανός, με τον χιτώνα του βαφτίσματος, με τη λαμπάδα στα χέρια στην αυλή, του δίνανε συγχαρητήρια, του λέγανε μπράβο, τον βγάλαμε και Ευάγγελο, καθότι του Ευαγγελισμού η γιορτή και ο ναός, μπράβο Ευάγγελε, και σε μια στιγμή μου λέει, I can see the aura around the abbot. Δηλαδή ήθελε να πει, βλέπει φως, φωτοστέφανο, στον ηγούμενο, στον Εφραίμ που είναι τώρα στην Αριζόνα. Δεν ήξερε να πει φωτοστέφανο, λέει, βλέπω την άβρα, ένα φως γύρω από τον ηγούμενο. Εγώ δεν έδωσα προσοχή, βλέπει ένα φως γύρω από τον ηγούμενο. Καλά λόγια άκουγε όλο αυτό το χρόνο για τον ηγούμενο, ασκητής ο ηγούμενος, έτσι ο ηγούμενος, αλλιώς ο ηγούμενος. Άμα θαυμάζεις κάποιον και φωτοστέφανα του φοράς, και άμα τον αγαπάς και φτερά του βάζεις στην πλάτη και βλέπεις ό,τι θέλεις. Ούτε έδωσε σημασία. Μετά από λίγο μου λέει, μη γυρνάς. Τι είναι, του λέω, τι έγινε? Είναι ένας δαιμονισμένος. Η αυλή ήταν γεμάτη κόσμο, εκατοντάδες κόσμος. Είναι ένας δαιμονισμένος, μου λέει. Και έχει ένα πολύ φοβερό και επικίνδυνο δαιμόνιο. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Το δαιμόνιό του, λέει, είναι very smooth, πολύ απαλό, like a velvet, σαν βελούδο. Γυρνάω και κόντεψα να λιποθυμίσω. Ήταν ο Αντώνης, ο δαιμονισμένος που ανέφερα πιο πριν. Να, πώς ξέρουμε ότι πριν μισή ώρα ήταν αβάφτιστος και τώρα είναι βαφτισμένος. Πριν δεν έβλεπε τίποτα, μετά το βάφτισμα άρχισε να βλέπει. Μέσα σε εκατοντάδες ξεχώρισε τον άνθρωπο που ήταν δαιμονισμένος. Και όχι μόνο κατάλαβε ότι είναι δαιμονισμένος, αλλά έβλεπε και το δαιμόνιο που είχε. Very smooth, like a velvet. Πολύ απαλό δαιμόνιο, σαν βελούδο. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Αυτό είναι το βάφτισμα. Αυτά είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Δεν είναι θεολογίες και φιλοσοφίες. Τα ζούμε και τα ξέρουμε. Τα ζούμε και τα δεχόμαστε. Εάν δεν ζήσουμε την πίστη μας, δεν θα μάθουμε τίποτα. Όλες οι γνώσεις είναι αέρας κοπανιστός. Γνώσεις έχουν όλες οι βιβλιοθήκες. Ξέρετε πόσοι σοφοί υπάρχουν που έχουν γνώσεις περισσότερες από εμάς?
Δεν μας σώζουν οι γνώσεις μας, η ζωή μας μας σώζει. Και μην νομίζετε δηλαδή ότι και οι παπάδες τα καταλαβαίνουν όλα αυτά. Πρέπει κανείς να ζήσει κάποια πράγματα. Ο ίδιος ο Παπαστέφανος που σας είπα πιο μπροστά σε αυτό το βιβλίο, ένα άλλο βιβλίο εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία έχει γράψει, διαβάστε το. Θα μάθετε κάτι περιστατικά συγκλονιστικά. Προετών λέει με επισκέφτηκε κάποιος ιερέας από την επαρχία με 30χρονη ιεροσύνη, 30 χρόνια παπάς. Και τον δέσμευσε με το μυστήριο της εξομολογήσεως να μην αποκαλύψει το όνομά του. Και τι του λέει, σε όλα αυτά τα χρόνια της ιερατικής μου ζωής δεν αισθάνθηκα, λέει ο παπάς, τίποτα από όσα έχω διαβάσει στα γεροντικά και στους βίους των Αγίων και στα πατερικά βιβλία. Δηλαδή πνευματικές αλλοιώσεις, θεωρία του ακτής του φωτός, θεία παρηγορία και εφροσύνη, αποκαλύψεις των απορρίτων κτλ. Και έτσι του λέει ο παπάς με κατέλαβε αμφιβολία και απιστία, ακόμη και αν ο άρτος και ο ίνος μεταβάλλονται όντως σε σώμα και αίμα Χριστού. Μήπως είναι τύπος και σύμβολα και όχι μια ζωντανή πραγματικότητα. Φαίνεται, λέει, πως η ψυχοσωματική μου ουραθυμία με τσάκησε κυριολεκτικά. Γιατί να αμφιβάλλω, γιατί να άπιστω. Του λέει ο Παπαστέφανος ότι ο Θεός δεν μας αποκαλύπτεται για λόγους που ο ίδιος γνωρίζει. Είτε γιατί είμαστε ανάξιοι για τέτοιου είδους δωρεές, ή από την υπερηφάνειά μας και τα άλλα πάθη μας, ή γιατί μπορεί να μην είναι στα μέτρα μας μια τέτοια αποκάλυψη, ή ακόμα γιατί δεν θα αντέχαμε μια τέτοια υπερφυσική αποκάλυψη για άλλους λόγους που ο Θεός ξέρει. Ύστερα από 3 μήνες με επισκέφτηκε πάλι κατάχλωμος και πολύ αδύνατος. Εφαίνεται συντετριμένος. Μου ανέφερε ότι μετά την προτριμήνου συνάντησή μας, η πρώτη του Θεία Λειτουργία ήταν στη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού, 8 Μαΐου. Και τότε του συνέβη κάτι του παπά. Έβαλε το δισκοπότηρο, το Άγιο Ποτήριο στην Αγία Τράπεζα, μετά τη θυροκοινωνία των πιστών, πήρε μηχανικά και βαριεστημένα το θυμιατό, 30 χρόνια παπάς, τα είχε μάθει, τα έκανε μηχανικά, να θυμιάσει τα τίμια δώρα για να πει «Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γίνει δόξα σου». Και ξαφνικά ανοίγουν τα μάτια του παπά διάπλατα και γέμισε από φόβο και τρόμο. Είδε να φουσκώνει το Άγιο Ποτήριο βγάζοντας σάρκες από αυτό και το αίμα να χύνεται έξω πάνω στο ιερό αντιμήνυσιο. Στο φρικτό αυτό θέαμα ο παπάς έπεσε κάτω ανέσυτος, λιπόθυμος. Τον συνέφερε ο νεοκόρος αφού προηγουμένως είχε ειδοποιήσει τις πρώτες βοήθειες. Όπως τον είδε ο νεοκόρος να πέφτει, φοβήθηκε ότι είχε πάθει καρδιακή προσβολή και ειδοποίησε να έρθει το ασθενοφόρο. Ο φόβος και ο τρόμος του ιερέως ήταν πώς θα αντίκρισε το Άγιο Ποτήριο. Ρώταγε και ξαναρώταγε τον νεοκόρο. Τι βλέπει. Και αφού επίστηκε ότι όλα ήταν φυσικά, σηκώθηκε με κόπο ψιθυρίζοντας «Πιστεύω, Κύριε, πιστεύω». Και τρέμοντας ολόκληρος, συνέχισε, τελείωσε τη Θεία Λειτουργία. Αλλά αυτός ο τρόμος δεν τον είχε εγκαταλείψει. Πώς θα κάνει την κατάλυση. Ίδρωνε, ξεΐδρωνε, μέχρι που τα κατάφερε, χωρίς να αλλοιωθεί η φυσικότητα των τιμίων δώρων, παραμένανε ψωμί και κρασί για να μπορέσει να τα καταλύσει. Από εκεί και μετά το τι περιγράφει δεν λέγεται, το κλάμα του για το πώς κοινωνούσε τόσα χρόνια χωρίς να συναισθάνεται τι κάνει, πώς τολμούσε με τόση αφοβία να μελίζει το σώμα του Χριστού. 1002. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε. Γεμάτος με αγωνία λέει με ρώτησε, άραγε θα υπάρχει για μένα έλεος. Και μετά από 1 μήνα υπέβαλε την παραίτησή του. Δήλωσε ότι δεν θα ξαναλειτουργήσει και βοηθούσε πια την Μητρόπολη του σε δουλειές γραφείου. Πώς να τα δεχτεί κάποιος αυτά αν δεν τα ζήσει. Και επειδή τα ζούμε, τα δεχόμαστε 2000 χρόνια τώρα. Δεν κάθεται ο άλλος να τον εσφάξουνε για ιστορίες που του λένε οι παπάδες και οι καλόγυροι. Τα ζει ο κόσμος. Ο απλός κοσμάκης τα ζει.
Ήμουνα μια φορά με τον Εφραίμ της Αριζόνας όταν ήταν ακόμα στη Μονή Φιλοθέου και του έλεγα λογισμούς. Κάποια στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο. Μου λέει, να το σηκώσω αγόρι μου. Λέω, σηκώστε το, γέροντα, μπορεί να είναι κάποια ανάγκη. Εμείς θα τα πούμε και μετά. Σηκώνει το τηλέφωνο, ήμουνα πάρα πέρα. Εγώ δεν άκουγα τι λέγανε, γι' αυτό και παρέμεινα εκεί. Μόνο που άκουγα κάποια να κλαίει μέσα από το τηλέφωνο και να φωνάζει. Και ο Εφραίμ της έλεγε, είδες που σου το έλεγα εγώ. Είδες, κορίτσι μου. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Μην ανησυχείς, θα κάνεις όπως σου είπα. Και εγώ την άκουγα να κλαίει και να φωνάζει. Όταν έκλεισε το τηλέφωνο, λέω, γέροντα Ευλόγησον, αν είναι κάτι θέμα εξομολογήσεως προσωπικό, μην μου λέτε τίποτα. Αλλά αν δεν είναι, τι είχε και φώναζε έτσι. Ήταν μια δασκάλα από εδώ, από την Ήπειρο, η οποία ήταν με το παλιό ημερολόγιο. Συναντάει κάποια φορά τον γέροντα έξω. Οι ιερείς με το νέο δεν έχουν χάρη αεροσύνης. Έχετε προδώσει την Ορθοδοξία μας, έχετε πάει με τον Πάπα, ο Πατριάρχης είναι αιρετικός και αιρεσιάρχης και αγκαλιάζει τον Πάπα, προδότης της Ορθοδοξίας, οι ιερείς σας δεν έχουν ιεροσύνη. Όχι, κορίτσι μου, να λέει ο γέροντας, δεν είναι έτσι. Οι ιερείς της Ορθοδόξης Εκκλησίας με το νέο ημερολόγιο είναι ιερείς, έγκυρη ιεροσύνη, τα μυστήριά τους έγκυρα. Πώς να το δεχτεί αυτή? Όχι, είσαστε προδότες. Έχετε δεχτεί τον Πάπα, δεν βλέπετε τον Πατριάρχη που αγκαλιάζει τον Πάπα. Πώς να πείσεις τον άλλον? Η πίστη μας δεν είναι θέμα επιχειρημάτων. Ποτέ η πίστη μας δεν στηρίχτηκε σε επιχείρημα. Σε επιχειρήματα και σε ρητορίες και σε πειθό. Έλεγανε πώς τη λέω ότι λέγανε. Απλώνανε το χέρι, κάνανε και ένα θαύμα. Και έλεγε ο κόσμος, πράγματι αυτά που λένε είναι αλήθεια. Ζούσε ο κόσμος και δεχότανε. Δεν μπορεί το λογικό να τα καταλάβει αυτά. Με τι επιχειρήματα να πει στη δασκάλα ότι οι ιερείς με το νέο ημερολόγιο έχουν ιεροσύνη? Δεν μπορείς να τον πείσεις τον άλλον. Και τι της λέει? Κοίταξε, νίστεψε τρεις μέρες, κάνε την προσευχή σου και πήγαινε σε μία εκκλησία με το νέο ημερολόγιο. Περίμενε στη σειρά και πήγαινε και κοινώνησε. Εάν όπως λες δεν έχει χάρη ο ιερέας, δεν έχεις να χάσεις τίποτα, θα φας λίγο ψωμί και θα πιείς λίγο κρασί. Αλλά εγώ, επειδή βλέπω ότι είσαι καλοπροαίρετη, πιστεύω ότι ο Χριστός και η Παναγία μας θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις. Το έκανε η νεαρή δασκάλα. Παρακολουθεί τη Θεία Λειτουργία, μπαίνει σε σειρά, κοινωνάγανε όλοι, πάει και εκείνη, ανοίγει το στόμα, της βάζει ο παπάς στη Θεία Κοινωνία, κλείνει εκείνη, σκουπίζεται, πηγαίνει παραδίπλα, φεύγει και άρχισε να απορριτή μου ο παπάς στο στόμα. Αυτό που της είχε βάλει στο στόμα, αλλά στιχάριζε, δεν κοβότανε, δεν μασιότανε. Τρόμαξε η γυναίκα και δεν κοίταξε τη λαβίδα. Τι μου έβαλε στο στόμα? Τρελάθηκε ο παπάς, βάζει τα δάχτυλα στο στόμα και τα βγάζει. Κράταγε ένα κομμάτι κρέας και τα δάχτυλά της ήταν γεμάτα αίματα. Και να αρχίσει να φωνάζει, Παναγία μου λυπήσουμε, Χριστέ μου λυπήσουμε, Παναγία μου λυπήσουμε. Τρέχουν οι άνθρωποι, είδανε τι έγινε, τις πιάνουνε το χέρι, μη τις πέσει κάτω, και φωνάζανε, καταλάβανε ότι έγινε θαύμα. Βάλ το πάλι στο στόμα, μη φοβάσαι, βάλ το πάλι στο στόμα. Πού να το βάλει πάλι στο στόμα? Να κλαίνε, σπαρταράζει και να ξεφωνίζει, λυπήσουμε Χριστέ μου, πιστεύω Χριστέ μου, πιστεύω, λυπήσουμε. Της το βάλανε με χίλια ζόρια στο στόμα και πραγματικά κατάλαβε, ένιωσε μέσα στο στόμα της ότι ξενάγινε ψωμί και μπόρεσε και το κατάπιε. Αυτή είναι η πίστη μας. Πώς να πείσεις τον άλλον ότι οι ιερείς έχουν μία δύναμη που μπορεί τον αβάφτιστο να τον κάνει βαφτισμένο και να τον μεταθέτει σε έναν άλλο κόσμο? Πώς να πείσεις έναν που δεν πιστεύει και θέλει να τα καταλαβαίνει όλα με τη λογική, ότι μπορεί ο ιερέας το ψωμί και το κρασί να το κάνει σώμα και αίμα? Τι θα πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους? Αυτό που είπε ο Χριστός σε κάποιον. Έρχω και είδε. Μόνο έτσι μαθαίνουμε την πίστη μας. Έρχω και είδε. Δεν φοβάται την έρευνα η Εκκλησία μας. Προσέξτε το αυτό. Είπαμε και άλλη φορά ότι αυτό το πίστευε και μία ερεύνα,
Μπορεί να έχει μια λογική, γιατί οπωσδήποτε κάποια πράγματα δεν τα καταλαβαίνεις. Δεν τα χωράει το μυαλό. Αλλά δεν είναι της δικής μας πίστεως, είναι άλλης πίστεως. Εμείς λέμε, ερευνάτε τα σγραφάς. Την Κυριακή μετά το Πάσχα του Θωμά, ένα ωραίο τροπάριο σε όρθρο, τι λέει. Χέρις ερευνόμενος, διό και το Θωμά, προτείνεις διαπιστούτη την πλευρά. Χέρις να ψάχνουν για σένα και να ερευνάνε. Γι' αυτό και λες στο Θωμά, ορίστε, έλα, πιάσε με, άγγιξέ με να δεις ότι είμαι κρέας και κόκαλα, σάρκα και οστά, δεν είμαι φάντασμα. Αυτή είναι η πίστη μας. Και έτσι τη μαθαίνουμε, με τις αισθήσεις. Τρώγοντας, αγγίζοντας, μπαίνοντας μέσα στο νερό. Δεν είναι θεολογίες και φιλοσοφίες, είναι ζωή. Ένας, μιλήσαμε για τη βάφτιση, το χρίσμα, τη Θεία Κοινωνία, είχε έρθει ένας δικαστικός στο όρος, υψηλής βαθμίδος δικαστικός, είχε ένα μεγάλο πρόβλημα, ήθελε να εξομολογηθεί στον Εφραίμ. Λέει ο γέροντας, ήταν σε κελί ακόμα, δεν είχε πάει σε μοναστήρι. Καλά, αφού θα κάτσει μέρες, θα τον δω αύριο. Την άλλη μέρα τον φωνάζουνε. Πήγαινε ένας σε δύο γέροντας. Μου λέει ο πατέρας, δεν είχα προλάβει να απομακρυνθώ και ακούμε ένα ουρλιαχτό, μια κραυγή. Πεταχτήκαμε όλοι απάνω. Παναγία μου, σκοτώνει το γέροντα. Ορμάμε μέσα και τι να δούνε. Ο εξομολόγος, ο πνευματικός, είχε σηκωθεί, έβγαζε το πετραχύλι του, το δίπλωνε και κάτω κατάχαμα σπαρτάραγε σαν ψάρι ο δικαστικός. Μείναμε, λέει, κόκαλο. Λέει ο παπάς, πηγαίνετε τον στο κελί του, δεν είναι τίποτα, θα εξομολογηθεί αύριο. Τον πήγαμε, μου λέει, ο πατέρας στο κελί. Όταν συνήλθε, λέει, τι έγινε. Για να μην ανησυχήσω, του είπαμε, τίποτα, ζαλίστηκες και λιποθύμησες, φαίνεται από την κούραση, δεν έχεις ξεκουραστεί ακόμα, θα δεις αύριο το γέροντα, αφού και αύριο εδώ θα είσαι. Την άλλη μέρα τον ξαναπάνε. Απομακρυνθήκαμε, λέει, αλλά δεν φύγαμε. Ακούμε πάλι την ίδια κραυγή και ορμήσαμε πάλι μέσα. Πάλι το ίδιο σκηνικό. Ο παπάς έβγαζε το πετραχύλι, πάρτε τον, θα έρθει αύριο. Τον πάμε στο κελί του, να μην σας τα πολυλογώ. Τελικά κατάφερε και εξομολογήθηκε. Περιγράφει το τι ένιωσε. Πώς βγήκε κάτι πικρό από μέσα του, σαν να έφυγε ένας καρκίνος μέσα από το στήθος του, πώς ένιωσε εξελαφρωμένος και τώρα καταλαβαίνω τι ήταν αυτό που όλα αυτά τα χρόνια μου έλεγε. Σφάξε τη γυναίκα σου, σφάξε τη γυναίκα σου. Μια κατανίκητη δύναμη, μια κατανίκητη επιθυμία, πήγαινε στην κουζίνα, έπαιρνε το μαχαίρι και επειδή λάτρευε τη γυναίκα του, για να μην καρφώσει τη γυναίκα του, άρχισε και κάρφωνε τις φωτογραφίες. Σφάξε τα παιδιά σου, σφάξε τα παιδιά σου και κάρφωνε τις φωτογραφίες των παιδιών. Δεν είχε μείνει φωτογραφία για φωτογραφία στο σπίτι. Όλες μαχαιρωμένες και όλες κομματιασμένες. Τον εφιλοξένησα πριν λίγες μέρες, ήταν στο κελί μου. Μετά την εξομολόγηση μου λέει, δεν ξανάγινε ποτέ τίποτα. Ούτε σφάξε τη γυναίκα σου, ούτε σφάξε το παιδί σου. 30 χρόνια περάσανε από τότε και παραπάνω. Να, πώς ξέρουμε ότι πολλά από αυτά που λέμε ψυχικές παθήσεις και αίμονες ιδέες και είναι δαιμόνια. Να, πώς ξέρουμε ότι στους 100 ψυχοπαθείς που έχουν τα τρελοκομεία, οι 60, οι 70 είναι δαιμονισμένοι. Όχι ότι δεν υπάρχουν και οι ψυχικές που λέμε παθήσεις, νευροπάθειες, ψυχασθένειες, κάτι να μετακινηθεί λίγο στον εγκέφαλο, δεν είναι δαιμόνιο υποχρεωτικά. Αλλά να, πώς με την εξομολόγηση γλίτωσε από ένα μαρτύριο που είχε κρατήσει 15 χρόνια. Να, πώς ξέρουμε τι σημαίνει το μυστήριο της εξομολογήσεως. Γι' αυτό και στο γιατρό θα πηγαίνετε
όταν βλέπετε παράξενα πράγματα, και στον παπά θα πηγαίνετε. Και στον ένα γιατρό και στον άλλο γιατρό. Δεν θυμάμαι αν σας είχα πει για έναν φαντάρο, οδηγούσε ένα φορτηγό στο Μπέλες. Είχε υπηρετήσει, τότε υπηρετούσε 2 χρόνια, τώρα δεν ξέρω πόσο. Είχε υπηρετήσει ήδη τον 1 χρόνο. Οδηγούσε φουλαριστό στο φορτηγό, από τη μια μεριά το βουνό, μόνος του ήταν στο φορτηγό, από την άλλη μεριά χάος. Ο δρόμος φαρδής άνετος, έτρεχε. Και ξαφνικά στο βάθος βλέπει στροφή. Στροφή. Πατάει φρένο, αρχίζει να κόβει ταχύτητα. Και ξαφνικά διαπιστώνει ότι το φρένο έχει χαλάσει. Έπαιζε στον αέρα. Τώρα βρήκε να χαλάσει το φρένο, δεν ήξερε τι να κάνει. Στρίβει το τιμόνι, να αρχίσει να ξύνεται η καρότσα στο πλάι της πλευράς του βουνού, θα χαλάσει η καρότσα του αυτοκίνητου, θα γλιτώσει το υπόλοιπο αυτοκίνητο και αυτός. Και το τιμόνι γύρναγε στον αέρα. Ταυτόχρονα και φρένο και τιμόνι, ανοίγει την πόρτα να πεταχτεί στο δρόμο και να αφήσει το αυτοκίνητο να πέσει στον γκρεμό. Θα γλιτώσω εγώ και η πόρτα να μην ανοίγει. Ορμάει από την άλλη πόρτα, σου λέει μπορεί να γλιτώσει από την καρότσα, θα πέσω κάτω. Δεν ανοίγει ούτε η άλλη πόρτα και το αυτοκίνητο έτρεχε. Δεν δούμε ούτε χρόνο να σκεφτεί, ούτε μπορούσε να σκεφτεί εκείνη τη στιγμή τι συνέβη. Πιάνει με τα 2 χέρια το κεφάλι του, πέφτει πάνω στο κάθισμα και φωνάζει «Παναγία μου Προυσιώτισσα, σώσε με». Θα είχε σε ευλάβεια την Παναγία την θαυματουργή σε αυτή την εικόνα. «Παναγία μου Προυσιώτισσα, σώσε με». Και πέφτει πάνω στο κάθισμα και περιμένει να νιώσει το πέσιμο του αυτοκινήτου και το χαλασμό. Και περίμενε. Σε μια στιγμή λέει έπρεπε να είχα πέσει. Σηκώνει το κεφάλι, το αυτοκίνητο είχε στρίψει και συνέχιζε. «Σε ευχαριστώ Παναγία μου, θαύμα της Παναγίας, ευλαβέστα το παιδί ήταν και είναι ακόμα. Δόξα σε ο Θεός». Πήγε στη δουλειά του, πέρασε 1 μήνας, 2 μήνες, 5 μήνες, το ξέχασε, 1 χρόνος, απολύθηκε. Κατεβαίνει η Αθήνα, ανεβαίνει κάποιος από την Πάτρα. «Γεια σου, τι κάνεις, καλά, είχαν χρόνια να ειδωθούν». Του λέω «Πατρινός, έχεις το απόγευμα να κάνεις κάτι». «Όχι», λέει εκείνος, «γιατί». «Μου είπανε κάτι γνωστή μου, τώρα που πας στην Αθήνα, πήγαινε και στο Δαφνί, ένα ψυχιατρίο έξω από την Αθήνα, να δεις τον τάδε γνωστό μας». «Και επειδή δεν έχω ξαναπάει», λέει ο πατρινός, «σε τέτοια μέρη και φοβάμαι, έλα παρέα». Δεν είχε αντίρρηση ο πρώην φαντάρος, πήγανε το απόγευμα. Μπαίνουν στην αυλή, λένε τι θέλανε, περιμένουν κάποιον από το προσωπικό να οδηγήσει τον πατρινό εκεί στο γνωστό του. Στην αυλή διάφοροι τρελοί κάνανε τα τρελά τους. Άλλος τον Μέγα Ναπολέοντα, άλλος το ένα, άλλος το άλλο. Έρχεται ο νοσοκόσμος, ποιος θέλει να δει τον τάδε, εγώ λέει ο πατρινός. «Θέλεις να έρθεις και εσύ», λένε στο πρώην φαντάρο. «Όχι», λέει εκείνος, «θα περιμένω εδώ». Και ξεκινήσανε να πάνε να δουν τον άρρωστο. Δεν είχαμε απομακρυνθεί πολύ, λέει. Και ένας τρελός ορμάει στον πρώην φαντάρο, τον αρπάζει από το λαιμό και αρχίζει να τον εστραγγαλίζει και να ουρλιάζει. «Άτιμε, κερατά, μου γλίτωσες εκεί πάνω στη στροφή. Έχει χάρη που κάτσε στο τιμόνι αυτή η μαυροφόρα, αλλά πού θα μου πας, ρε, θα σε διαλύσω». Πέσανε πάνω, είδανε και πάθανε να τον γλιτώσουν από τα χέρια του. Τι ψυχασθένεια ήταν αυτή που ήξερε τι είχε γίνει εκεί πάνω. Ο ίδιος άνθρωπος το είχε ξεχάσει, ούτε το θυμότανε. Τι ψυχολογική πάθηση ήταν αυτή που φοβήθηκε την μαυροφόρα που έκατσε στο τιμόνι εκεί πάνω. Να πως ξέρουμε ότι είναι ψυχοπάθειες που πραγματικά χρειάζονται ψυχαναλυτή και ψυχίατρο και φάρμακα, και είναι ψυχοπάθειες που προέρχονται από το διάβολο και είναι δαιμονισμός. Δεν λέμε όταν ψέλνουμε στην παράκληση «από των πολλών μου αμαρτιών ασθενή μου το σώμα, ασθενή μου και η ψυχή». Γι' αυτό και ο Άγιος Νεκτάριος είχε μία καλογριά η οποία είχε ψυχολογικά προβλήματα. Δεν την έκανε καλά με θαύμα. Τι της έλεγε? «Θα παίρνεις τα φάρμακα που σου έδωσε ο γιατρός γιατί είσαι σχιζοφρενής». Μπορεί να μην ήταν σχιζοφρενής, αλλά αυτή ήταν η ορολογία της εποχής. Κάτι άλλο να είχε. Δεν την έκανε καλά. «Θα παίρνεις τα φάρμακα που σου είπε ο γιατρός». Έχω ένα γνωστό καθηγητή στην Αθήνα,
πολύ καλό παιδί, καταπληκτικό άνθρωπο, στον οποίο μου είχε κάνει εντύπωση η αγάπη που είχε με τη γυναίκα του. Η γυναίκα του, μια πάμπλουτη κοπελίτσα, αυτός ένας πανφτωχός φοιτητάκος, ερωτευτήκανε, αγαπηθήκανε. Θα τον παντρευτώ, να λέει εκείνη. Να λένε οι γονείς της, έτσι και τον παντρευτείς, σε διαγράφουμε. Ξέχασε τα πάντα. Όχι περιουσία, ούτε είσαι πια κόρη μας. Αυτόν τον που δεν έχει την παντελόνη να φορέσει και. Σημασία δεν έδωσε η κοπέλα. Τον παντρεύτηκε. Δεν έχω δει πιο ερωτευμένο αντρόγυνο. Τέτοια αγάπη. Όταν τους γνώρισα, είχαν κάνει 3 παιδιά. Κάτι είπα για το διάβολο σε μια πόλη. Μου κάνει νόημα ο άνθρωπος που με φιλοξενούσε. Κάτι ήθελε να μου πει. Βγήκαμε έξω, λέει, γέροντα, προσέξτε τι θα πείτε. Γιατί τον βασανίζει πολύ ο διάβολος αυτόν. Τον νεαρό πατέρα. Καλά, λέω. Άρχισε εγώ να λέω κάτι καψόνια που παθαίνει ο διάβολος, τι του κάνουνε στο Άγιον Όρος οι καλόγεροι. Τα χάσανε οι άνθρωποι, αρχίσανε να γελάνε. Είδανε μια πλευρά του διαβόλου που δεν τη φανταζόντουσαν. Τον διάβολο σαν θύμα. Οπότε μου λέει, γέροντα, πώς θα πάτε Αθήνα? Δεν ξέρω, λέω, θέλετε να σας πάρουμε με το αυτοκίνητο? Να με πάρετε. Και κατεβήκαμε παρέα. Και μαθαίνω μια απίστευτη ιστορία. Κάτι ανεξήγητο που δεν μπορούσε να το καταλάβει. Ξαφνικά, εκεί που προχώραγε, καθηγητής, δίδασκε. Πάγωνε ολόκληρος, καταλάβαινε ότι κάτι κακό τον επλησίαζε και πριν προλάβει να αντιδράσει, πάγωνε ολόκληρος και έμενε κόκαλο. Ξέρετε τι θα πει, γέροντα, να οδηγάς και να παγώσεις ξαφνικά και να μείνεις κόκαλο? Αλίμονο σε όποιον βρεθεί μπροστά. Αλίμονο σε όποιον βρεθεί μπροστά. Στην αρχή το έπαθε μέσα στην τάξη. Εκεί που μίλαγε, κατάλαβα, λέει, ότι έρχεται αυτό το κακό. Πριν προλάβω να αντιδράσω, ακούμπησα, λέει, το γραφείο και έμεινε κόκαλο. Τα παιδιά νομίζαν ότι έκανε κάποιο αστείο και άρχισαν να γελάνε. Μετά, όταν τον είδανε ότι έμενε συνέχεια κίνητος, η ακινησία παρατηνότανε, τρομάξανε και άρχισαν να φωνάζουν. Όταν μπόρεσε να συνέλθει, τους λέει, μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα. Είναι μια νευρολογική πάθηση που έρχεται και φεύγει. Μετά τον συνηθίσανε τα παιδιά και όταν τον βλέπανε να μένει κόκαλο, περιμένανε να του περάσει. Δεν μπορούσα να καταλάβω από πού μπορούσε να έχει πάθει αυτό το πράγμα. Τον ερώτησα, μου είπε, μου άνοιξε την καρδιά του, πήγα σπίτι του, με φιλοξένησε. Ό,τι είχε κάνει, τα χιλιοσυνηθισμένα που κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Πώς πήρε ο διάολος τέτοια εξουσία πάνω του? Μια φορά οδηγούσα, γέροντα, λέει, από Κόρινθο για Αθήνα. Έτρεχε στο δρόμο σφαίρα. Είχε κάνει τη διαδρομή 100 φορές. Και ξαφνικά, ήταν μόνος του μέσα στο αυτοκίνητο, βλέπω μπροστά μου στροφή. Τα χάσα. Στροφή εδώ. Πού βρέθηκα? Πώς βρέθηκα σε στροφή? Να στρίψω, να μην στρίψω? Και εμφανίζεται στο διπλανό κάθισμα του συνοδηγού ένας μοναχός. Με χτυπά, λέει, με το αριστερό χέρι στην πλάτη και με το δεξί του κάνει νόημα. Ίσια, πάνω στα βράχια. Δεν προλάβαινε ούτε να σκεφτεί ούτε τίποτα. Όπως έτρεχε, χτυπάει το αυτοκίνητο με όλη τη φόρα στα βράχια. Και την ώρα που το αυτοκίνητο χτυπάει τα βράχια εξαφανίζονται, περνάει σφαίρα ανάμεσα, γιατί ο δρόμος συνεχιζότανε. Όταν κατάφερε να σταματήσει τρέμοντας, κατέβηκε κάτω τρέμοντας και κοιτάζει πίσω. Εκεί που είδε, που έβλεπε ότι υπήρχε στροφή, δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν ο γκρεμός και η θάλασσα. Θα έφευγε σε ένα αεροπλάνο και θα έπεφτε στη θάλασσα. Έτσι γίνονται τα ατυχήματα. Εγώ τώρα προσπαθούσα να καταλάβω ποιος μοναχός μπορεί να ήταν αυτός. Πώς ήταν, του λέω, τι ηλικία είχε? Ένα γέροντα, λέει, μεταξύ 35-40 και 65-70, καλά, λέω, τόσο είναι όλοι οι μοναχοί στο Άγιον Όρος. Πώς ήταν, του λέω, άσπρα γένια, μαύρα γένια είχε, ψαρά, λέει, γκρίζα γένια. Ψηλός, κοντός, καθιστός ήταν, γέροντα, λέει, δεν πρόλαβα να τον εδώ καλά. Ούτε είχε και χρόνο να κοιτάξει εκείνη τη στιγμή. Μου περιέγραφε έναν συνηθισμένο αδύνατο άνθρωπο. Εγώ προσπαθούσα να εντοπίσω ποιος μπορεί να ήταν από τους γνωστούς μας αγιορείτες
που έχουν κάποιο όνομα. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Συνεχιζόταν το κακό. Άλλη χρονιά που πήγα, λέει Γιώργα, πήρα καινούργιο σπίτι. Ένα ωραίο, μια ωραία μονοκατοικία. Με το που μπήκα μέσα, μου λέει, κατάλαβα πως κάτι κακό υπάρχει σε αυτό το σπίτι. Του λέω, μήπως έχουν κάνει μάγια οι προηγούμενοι. Και εγώ αυτό σκέφτηκα, λέει. Και δεν άφησα σκαλοπάτι που να τρίζει, γιατί είχε ξύλινα σκαλοπάτια, παλιό το σπίτι ωραίο, που να μην το ξυλώσω, να δω μην έχουν βάλει από κάτω μάγια. Βγήκα στο μπαλκόνι, γλάστρες με ξερά λουλούδια. Σήκωσα όλα τα ξερά λουλούδια και το χώμα μαζί, να δω μήπως έχουν βάλει από κάτω μάγια, γιατί κάνουν κάτι τέτοια οι μάγοι και οι μάγισσες. Δεν βρήκα τίποτα, απολύτως τίποτα. Κάνε, λέω, προσευχή, φέρε και ο παπά να κάνει εισαγιασμό. Είχε πάει και σε παπά, δεν πολύ εξομολογόταν, είχε πάει 1-2 φορές, είχε εξομολογηθεί. Και έκανε και αγιασμό στο σπίτι. Έφυγα εγώ. Μετά από ένα χρόνο, είχα πάει στην πανήγυρη της Φιλοθέου. Γυρνώντας Καριές, σταματήσαμε με το αυτοκίνητο και τον βλέπω για πρώτη φορά στο Άγιον Όρος με το φίλο του στο σπίτι του οποίου τον είχα πρωτοσυναντήσει. Βρε, λέω, πώς το έπαθες, καιρός ήταν να έρθεις και στο Άγιον Όρος. Αλλά τον είδε σε μια κατάσταση που με παραξένεψε. Λέω, τι έγινε. Μου λέει ο άλλος, αφήστε γέροντα. Και τι μαθαίνω. Γυρνάει από το λύκειο στο σπίτι του, μπαίνει στο σπίτι, αφήνω, λέει, το σάκ βαγιάζει σε μια πολυθρόνα και εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι το κακό πλησίαζε στο σπίτι. Το φοβερό είναι πως όταν τον χτύπαγε ο διάβολος, το καταλάβαινε η κοπελίτσα του στο σπίτι, η γυναίκα του από το σπίτι. Όπου και να βρισκόταν, όπου και να τον χτύπαγε ο διάβολος, ήταν τόσο ψυχικά δεμένη που το καταλάβαινε και η κοπέλα στο σπίτι, η γυναίκα του στο σπίτι. Κατάλαβα, λέει, ότι το κακό πλησιάζει το σπίτι. Άπλωσε το χέρι, λέει, και κρατήθηκα από μια πολυθρόνα. Κατάλαβα ότι το κακό μπήκε στο σπίτι. Και αυτή τη φορά, αντί να χτυπήσει τον ίδιο, χτυπάει τη γυναίκα του που ήταν στην κουζίνα. Το τι έγινε δεν λέγεται. Να ουρλιάζει η γυναίκα, να αρχίσουν τα παιδιά, γιατί απλώθηκε το κακό σε όλο το σπίτι και ο ίδιος πάγωσε, αλλά όχι να κινητοποιηθεί, να φωνάζουν και να κλαίνε τα μικρά, να φωνάζει η γυναίκα, ορμάω, λέει, στην κουζίνα και τι να δω. Μέσα στη μέση της κουζίνας, μισός γορίλας, από τη μέση και πάνω, είχε πιάσει τη γυναίκα του από το λαιμό και την έπνιγε. Δεν μπορούσε, λέει, ούτε να σκεφτόταν τίποτα. Άρχισε να φωνάζω την μόνη προσευχή που ήξερα. Πάτερ ημών ο της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, και ορμάει απάνω, αρπάζει το ζώο, το τραβάει από τις τρίχες, αρχίζει να το χτυπάει γροθιές και με τη φόρα που είχε κυλιστήκανε και οι τρεις στο πάτωμα. Και η κοπέλα και ο γορίλας και εκείνος. Και να γίνεται ο χαμός. Μετά από λίγο εξαφανίστηκε το δαιμόνιο, μείνανε δυο κλαίγοντας αγκαλιασμένοι, τα παιδιά να μην μπορούν να συνέλθουν. Όταν μπόρεσε να σταθεί στα πόδια του, πήρε τηλέφωνο τον φίλο του. Του λέει εκείνος, φεύγουμε για το Άγιον Όρος. Ντύσου, έλα και φεύγουμε για το Άγιον Όρος. Εγώ να μην μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να είχε κάνει που να είχε δώσει στο διάβολο τέτοια εξουσία. Ό,τι αμαρτήματα και να μου είχε πει ο άνθρωπος, ήταν τα χιλιοσυνηθισμένα. Δεν αποκτά τέτοια δύναμη ο διάβολος πάνω σε κάποιον, τόσο εύκολα. Κοίταξε, λέω, καλά κάνατε και ήρθατε. Πηγαίνετε σε όλους τους γνωστούς Αγίους που υπάρχουν τώρα στο Άγιον Όρος. Πηγαίνετε στον παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, ζωντανός είναι ακόμα, στον παπά Χαράλαμπο της Διονυσίου, στον Εφραίμ το Φιλοθεήτη, στον πατέρα Παΐσιο, και επειδή είσαστε εδώ Καρία Σκήνο, δίπλα ο πατήρ Παΐσιος, ξεκινήστε από τον πατέρα Παΐσιο, λέω στον άλλο το φίλο του, και μετά πήγαινε τον και σε όλους τους άλλους. Κάποιος θα βρει. Από τι πήρε ο διάβολος τέτοια δύναμη απάνω του. Και έφυγα. Ήταν Μάρτιος. Τον Οκτώβριο, φθινόπωρο, κατέβηκα Αθήνα, τον συναντάω. Τι έγινε, του λέω. Γέροντα, λέει, κάναμε ό,τι μας είπατε. Και ξεκινήσαμε από τον πατέρα Παΐσιο. Πήγαμε και στο Καλυβάκι, το κόσμος περίμενε από έξω, κάτσαμε και εμείς και περιμέναμε. Μετά από λίγο βγαίνει ο πατήρ Παΐσιος, χαιρετάει τους προσκυνητές. Εγώ, λέει, γέροντα, είχα μείνει κόκαλο, είχα παγώσει. Ήταν ο καλόγερος
που είχε εμφανίσει στο διπλανό μου κάθισμα, με χτύπησε με το αριστερό χέρι στην πλάτη και με το δεξί μου έκανε ίσια μπροστά και με έσωσε από το θάνατο. Όταν με πλησιάζει, μου λέει, εσύ μη λες τίποτα, θα τα πούμε μετά. Είδε τους άλλους, πήγε μετά και αυτός, δεν χρειάστηκε να πάνε παραπέρα. Λύθηκε το πρόβλημα. Δηλαδή, του λέω, να γέροντα, λέει, κάναμε ό,τι μας είπε ο πατήρ Παΐσιος. Δηλαδή, τι δηλαδή, δεν ήταν παντρεμένος, δεν είχε παντρευτεί. Δεν είχε βαφτίσει τα παιδιά του, ήτανε βάφτιστα. Έμεινα με ανοιχτό το στόμα. Καλά, του λέω, είσαι στα καλά σου. Τρελός είσαι. Και μου έλεγε σε αμαρτήματα το ένα και το άλλο. Μα αυτά, γέροντα, λέει, δεν είναι αμαρτήματα. Πού ζούμε, δεν μπορούν σήμερα να συζούνε δύο νέοι άνθρωποι? Γιατί είναι αμάρτημα η αγάπη? Ωραία, του λέει, τρελός, είσαι καλά, σου λείπει καμιά βίδα? Από πού έχεις έρθει, από τον πλανήτη Άρη? Γιατί αφήσεις τα παιδιά βάφτιστα? Μα δεν θέλω να δεσμεύσω την ελευθερία τους. Όταν μεγαλώσουν, ας παντρευτούν, ας βαφτιστούν οι ίδιοι, τα ίδια μόνα τους. Ρε, του λέω, μακάρι να ζήσουν τα παιδιά 100 χρόνια και να βαφτιστούν. Αλλά αν κάτι συμβεί και δεν προλάβουν να μεγαλώσουν, γεννάς φαΐ για τον διάβολο. Γεννάς τροφή για τον διάβολο. Θέλεις να πας εσύ στο διάβολο, πήγαινε και ακόμα παραπέρα. Τα παιδιά τι σου φταίνε? Ποιος σου είπε ότι άμα τα βαφτίσεις καταργείς την ελευθερία τους? Τόσους αθέους έχει σήμερα η Ελλάδα. Τόσους και τόσους που μισούν την Εκκλησία. Αυτοί κάποτε βαφτιστήκανε. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεσμεύτηκε η ελευθερία τους και εξακολουθούν να είναι χριστιανοί? Όχι, αρνηθήκανε την πίστη τους, αρνηθήκανε τον Χριστό. Η ελευθερία δεν δεσμεύεται. Βάφτισε τα παιδιά. Και αν θέλουν τα ίδια, ας αρνηθούν το βάφτισμά τους. Όπως έχουν κάνει τόσοι και τόσοι. Δεν έχουμε κομμουνιστές άθεους. Δεν έχουμε ανθρώπους που μισούν την Εκκλησία. Αυτοί κάποτε είχαν βαφτιστεί. Από πού και ως που το βάφτισμα κατάργησε την ελευθερία τους? Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτά που άκουγα. Και δεν τα είχε εξομολογηθεί ούτε στον παπά που πήγε μια-δυο φορές. Γιατί δεν ήταν αμαρτίες. Είναι αμαρτία η αγάπη. Το να βγάζεις τα μάτια σου με μια γυναίκα, το μεταμφιέζεις και σε αρετή από πάνω. Ναι. Πήγανε, κάνανε το γάμο σε κλειστό κύκλο, βάφτισε τα παιδιά. Έχουν περάσει τώρα 15 χρόνια. Τίποτα. Ούτε να παγώσει, ούτε να κοκαλώσει, ούτε τίποτα. Αυτό ήτανε. Λύθηκε το θέμα. Να πως ξέρουμε ότι ο γάμος είναι μυστήριο. Ότι με το γάμο μπαίνεις σε έναν άλλο κόσμο. Είναι απίστευτη η δύναμη των μυστηρίων της Εκκλησίας. Τέτοιου σημείου δύναμη και αναγκαιότητας είναι για μας αυτές οι πύλες των μυστηρίων που λέει ο Θεσσαλονικιός Άγιος, ο Άγιος Νικόλαος, ο Καβάσιλας. Οι πύλες των μυστηρίων είναι ανώτερες από τις πύλες του Παραδείσου. Γιατί? Γιατί για να μπεις στις δεύτερες πρέπει να περάσεις πρώτα από τις πρώτες. Και για έναν λόγο ακόμα. Ότι τα μυστήρια, οι πύλες των μυστηρίων, όταν δεχτούν κάποιον δεν τον πετάνε ποτέ έξω. Δεν τον βγάζουν ποτέ έξω. Οι πύλες του Παραδείσου όμως, λέει ο Άγιος Νικόλαος, άνοιξαν κάποτε και ξανακλείσανε, αφήνοντας αυτή τη φορά έξω τον διάβολο και τους αγγέλους του. Γι' αυτό να περάσουμε και εμείς και τις πρώτες και τις δεύτερες πύλες, ακούγοντας την φωνή του Αποστόλου Παύλου να λέει σήμερον της φωνής αυτού, εάν ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών. Μην κάνετε πέτρα την καρδιά, γιατί μακροθυμεί ο Θεός. Αλλά τι λέει πάλι ο Απόστολος, μη της μακροθυμίας αυτού καταφρονείτε. Μη κοροϊδεύετε την υπομονή που κάνει ο Θεός, γιατί θα έρθει η ώρα που θα τη χάσει και δεν θα ξέρουμε κατά πού να πάμε. Γι' αυτό λέει ο Άγιος, μας μεταφέρει τη φωνή του Χριστού, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σε ένα πολύ όμορφο λόγο.
Μιλάει ο Χριστός στον άνθρωπο και λέει, μας λέει, εγώ είμαι για σένα πατέρας. Εγώ πατήρ, φυσ είναι ο Χριστός, λέει ο Χριστός. Εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ θα είμαι το σπίτι σου, εγώ θα είμαι αυτός που θα σε ταΐσει, εγώ τροφεύς, εγώ ημάτιο, εγώ θα είμαι το ρούχο που θα σε ντύσει, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιος, παν όπερα αν θέλεις, εγώ θα είμαι. Ό,τι και να θέλεις θα γίνω εγώ για σένα. Μηδενός αν χρειακαταστείς, για να μην χρειαστείς τίποτα άλλο. Εγώ και δουλέψω, εγώ θα σου δουλέψω. Ήλθον γάρ διακονήσε, ου διακονηθήνε. Εγώ και φίλος και μέλος και κεφαλή και αδελφός και αδελφή και μήτρη, πάντα εγώ. Μόνο οικείος έχει πρόσμε. Μόνο να νιώθεις άνετα σε μένα, να νιώθεις άνθρωπος του σπιτιού μου, δικός μου. Εγώ έγινα πένις, φτωχός δια σε και αλήτης δια σε, επί σταυρού δια σε, επί τάφου δια σε. Άνω υπερ σου εντυχάνω το πατρία, πάνω παρακαλώ τον πατέρα για σένα. Κάτω για σένα πρεσβευτής παραγέγωνα παρά του πατρός. Πάντα μισή, όλα για μένα μου είσαι εσύ. Και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος. Τι πλέον θέλεις? Τι άλλο θέλουμε πια? Ο καθένας ας δώσει τη δική του απάντηση. Να εύχεστε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά, γέροντα, που τόσο αναλυτικά, τόσο εμπεριστατωμένα, τόσο παραστατικά και με τόσα παραδείγματα μας παρουσιάσετε τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Έχουμε πλέον αποδείξεις και σας ευχαριστούμε θερμά για αυτό. Με την σημερινή ομιλία ήταν συνδιοργάνωση της Ένωσης Θεολόγων Πιερίας και του Συνδέσμου Συμπαράσης Οικογένειας Τιβεριάδα. Και με τη σημερινή ομιλία, αγαπητοί φίλες και φίλοι, κλείνουμε 25 χρόνια συνεχής λειτουργίας της Σχολής Γονέων. Ήταν Απρίλιος του 1989, όταν ο εμπνευστής και ο ιδρυτής, ο κύριος Δημινάς, σκέφτηκε να κάνει έναν σύλλογο έτσι ώστε να μορφώνονται οι νέοι γονείς, ο οποίος πάρα πολύ σύντομα αυτός ο σύλλογος εξελίχθηκε στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της πόλης μας. Άρα λοιπόν το αναμνηστικό βιβλίο το οποίο θα σας δώσουμε και αφορά τον Ορθόδοξο Μοναχισμό δεν θα μπορούσε να το δώσει κανείς άλλος παρά από τον ιδρυτή μας, από τον κύριο Δημινά. Παρακαλώ, κύριε Δημινά. Και από τη Σχολή Γονέων να σας προσφέρουμε γραβούρες συλλεκτικές του 19ου και 20ου αιώνα. Συλλεκτικές γραβούρες υπάρχουν και στην έξοδο, όπως επίσης και το λεύκομα αυτό το οποίο είναι συλλεκτικό, είναι δωρεάν. Όποιος δεν το έχει πάρει μπορεί να το πάρει. Αναφέρονται και οι 513 ομιλίες με τους 550 εισηγητές που περάσανε όλα αυτά τα 25 χρόνια. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος της εκδηλώσεως, ερωτήσεις, όποιος έχει μπορεί να έρθει στο βήμα. Κύριε Δημινά, παρακαλώ. Όλα αυτά που ακούμε, έχουμε πει πολλές φορές, είναι για να ξεκινήσουμε να ζούμε. Γέροντα, ήταν μεσαγωγική η εισήγησή σας. Πραγματικά μας καθήλωσε. Και φοβάμαι να μην χαλάσω την ατμόσφαιρα με τις ερωτήσεις, αλλά ίσως λυθούν και κάποιες δικές μου απορίες. Πρώτον, ήθελα να ρωτήσω, τα μυστήρια της Εκκλησίας αυτά καθεαυτά έχουν κατά κάποιο τρόπο, ας με πεταρπεί η έκφραση, κάποια μαγική δύναμη που όποιος μετέχει μεταβάλλεται άρδιν? Όχι. Κοφτά, όχι. Όχι. Γιατί η μαγεία επιβάλλεται. Είναι κάτι βίαιο, εκβιαστικό. Ό,τι σου προκαλεί, στο προκαλεί δια της βίας. Χωρίς να το θέλεις. Στα μυστήρια όμως θα θελήσεις για να πας. Γι' αυτό ακριβώς δεν επιδρούν μαγικά. Έτσι. Γίνεται αλλαγή κοσμογονική, αλλά επειδή το έχεις θελήσει. Και αν όπως η περίπτωση του νηπιοβαπτισμού δεν το θελήσεις, αργότερα το απορρίπτεις. Ναι. Και αποκηρύσεις τον Χριστό και αρνείσαι τον Χριστό.
δεν καταργείται η ελευθερία σου. Έτσι. Ενώ στη μαγεία καταργείται. Δεν είσαι ελεύθερος. Δεύτερον, ήθελα να ρωτήσω, η αναξιότητα του τελούντος, το μυστήριο, οποιοδήποτε μυστήριο, επηρεάζει την ιερότητα και τη δύναμη του μυστηρίου? Όχι, καθόλου. Δεν έχει να κάνει καμιά σχέση με το ποιόν του ιερέως, το μυστήριο. Ο ιερέας ό,τι είναι, είναι για τον εαυτό του. Εμείς πηγαίνουμε στον ιερέα επειδή έχει την χάρη της ιεροσύνης και μπορεί να μεταδώσει την χάρη των μυστηρίων, από την οποία χάρη ο ίδιος μπορεί να μην ωφεληθεί καθόλου. Πρόβλημά του. Είναι σαν το ταμείο στη τράπεζα ο ιερέας που πηγαίνει να σου δώσει τα χρήματα, σε παίρνει από το χρηματοκιβώτιο μέσα, στα δίνει, ο ίδιος μένει με τα ίδια που είχε στο πορτοφόλι του και πριν. Δεν γίνεται πιο πλούσιος. Είναι διαχειριστής πλούτου ο ιερέας. Αν είναι άγιος ο ιερέας, είναι σαν να πίνεις το νερό σε κρυστάλλινο ποτήρι. Αν δεν είναι άγιος, είναι σαν να πίνεις το νερό σε πύλινο ποτήρι. Μα δεν μας ενδιαφέρει, εμείς το νερό θέλουμε. Ο Παπαγιώργης ο Μεταλλινός το λέει χαρακτηριστικά ότι στους ιερείς όταν μιλάει, να είστε φορείς και όχι αχθοφόροι της ιεροσύνης. Τώρα μου δίνετε μία λαβή για τον πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό. Επειδή κάποτε μας απασχόλησαν το θέμα των χαρισμάτων που αναφέρατε και ότι μπορεί μένω ορισμένοι οι οποίοι δεν είναι εντεταγμένοι στην Εκκλησία, ούτε πιστοί χριστιανοί, να έχουν κάποια χαρίσματα, είτε μια καλή φωνή, είτε γίνεται ένας μουσικός όπως ο Μόζαρ Φερρυπίν, είναι μεγάλος μαθηματικός, ή εν πάση περιπτώσει μερικοί οι οποίοι έχουν και διορατικά και προορατικά χαρίσματα, χωρίς οπωσδήποτε να είναι εντεταγμένοι χριστιανοί και να πιστεύουν. Αυτά θεωρούνται ότι όλα είναι δαιμονικά? Γιατί κάπως έτσι έμεινε νωρίτερα μία απορία. Είχε δώσει κάποια εξήγηση ο πατήρ Μεταλλινός, αλλά θέλω την άποψή σας. Ναι, όχι. Αναφέραμε και πιο πριν το ότι το τι είναι ο παπάς είναι προσωπική του υπόθεση. Αθυμάσεις, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι με τη χάρη της ιεροσύνης του μπορούμε να σωθούμε εμείς. Αν θέλει να σωθεί και εκείνος, θα κάνει ό,τι κάνει ο κάθε χριστιανός. Θα έχει και ο παπάς το πνευματικό του, θα εξομολογείται και ο παπάς στις αμαρτίες του, θα το διαβάζει ο πνευματικός συγχωρητική ευχή. Το τι θα κάνει εκείνος είναι δική του δουλειά. Μην νομίζουμε ότι αν είναι άγιος ο παπάς, θα σωθούμε πιο εύκολα εμείς. Καθόλου. Καθόλου. Πιο άγιο πνευματικό, πιο άγιο εξομολόγο, πιο άγιο ιερέα από τον Χριστό θα βρει κανείς? Όχι. Τους έσωσε όλους? Όχι. Τον Χριστό είχαν πνευματικό, είχε πνευματικό Ιούδας και πήγε και κρεμάστηκε. Η αγιότητα δεν είναι κολλητική. Να πεις θα πάω κοντά σε έναν Άγιο Παπά και θα κολλήσω αγιότητα και θα σωθώ. Το ότι είναι ο παπάς είναι δικό του θέμα. Εμάς μας ενδιαφέρει το ότι δεν μπορούμε να σωθούμε μόνοι μας. Θα σωθούμε μέσα από κάποιον άλλον άνθρωπο. Σε αυτό ο Χριστός ήταν ξεκάθαρος. Όταν ίδρυε την ιεροσύνη, το μυστήριο της ιεροσύνης, λέει το Ευαγγέλιο, φύσηξε στους Αποστόλους και είπε, λάβετε πνεύμα Άγιον. Αν την οναφείτε τα σαμαρτία, αφίεται αυτής. Αν εσείς οι άνθρωποι, εσείς που σας έδωσα τώρα το πνεύμα το Άγιο, συγχωρήσετε κάποιον τις αμαρτίες, θα τις συγχωρήσω κι εγώ. Αν εσείς δεν τις συγχωρήσετε, ούτε εγώ θα τις συγχωρήσω. Δεν σημαίνει ότι εκείνοι θα πάνε στον παράδεισο, αλλά ότι έχουν τη δύναμη να το κάνουν, γιατί τους μεταδίδεται η χάρη της ιεροσύνης. Και να μην κουράσω, άλλο τελευταία ερώτηση θα με ρωτήσω. Τα μυστήρια της Εκκλησίας, τα 7 που γνωρίζουμε, έχουν αυτοτέλεια ή αλληλοεξαρτώνται το ένα από το άλλο? Και να πω ένα απλό παράδειγμα. Όλοι λέμε ότι πρέπει πρώτα να εξομολογηθούμε και μετά να κοινωνήσουμε. Και μάλιστα θυμάμαι έτσι κάνα δύο φορές που έτυχε να βρεθώ σε Θεία Λειτουργία, έβγαινε ο ιερέας πριν τη Θεία Κοινωνία και έλεγε προσέξτε μήπως κανείς δεν έχει εξομολογηθεί και έρχεται να κοινωνήσει, είναι μέγα αμάρτημα. Διότι ακούμε στο τέλος όταν κοινωνεί ο κόσμος ότι αυτό το μυστήριο είναι η σάφεση να αμαρτιώνει η Θεία Κοινωνία και η ζωή αιώνιο. Τι θα λέγατε από αυτό? Είναι μεγα αμάρτημα, χωρίς να σημαίνει όμως ότι το ένα μυστήριο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το άλλο. Είναι μέγα αμάρτημα το να κοινωνάει κανείς αμετανόητος. Άμα δεν έχεις μετανοήσει,
τι πας και κοινωνάς. Όταν είσαι μετανοητός και δεν σε ενδιαφέρει η μετάνοια, γιατί να κοινωνήσεις τότε. Κοροϊδεύεις και τη Θεία Κοινωνία. Αλλά δεν έχει σχέση η εξομολόγηση με τη Θεία Κοινωνία, γι' αυτό μπορούμε και εξομολογούμαστε χωρίς και να κοινωνάμε. Θα μας πει ο παπάς ποτέ να κοινωνήσουμε. Άλλο μυστήριο το ένα, άλλο το άλλο. Επειδή κάποιος παντρεύεται, που είναι μυστήριο ο γάμος, δεν σημαίνει ότι θα χειροτονηθεί κιόλας και παπάς, που είναι άλλο μυστήριο. Όχι, το κάθε μυστήριο είναι ανεξάρτητο. Απλώς θα πρέπει να ξέρουμε ότι κάποια μυστήρια προηγούνται κάποιον άλλον. Δηλαδή πρώτα θα βαφτιστείς, μετά θα χρηστείς, μετά θα κοινωνήσεις. Δεν πηγαίνουμε ανάποδα, να χειροτονηθείς πρώτα παπάς και μετά να βαφτιστείς χριστιανός. Μάλιστα. Αλλά είναι το ένα ανεξάρτητο από το άλλο. Ο ναι. Κύριος Μυστρίδης, στο Βήμα, και να ανακοινώσω ότι όλες οι ομιλίες είναι ανεβασμένες στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ, στη σελίδα μας σχολεγονέων.gr. Όλοι οι νεότεροι που χειρίζονται τον υπολογιστή μπορούν να τις δουν. Για τους μεγαλύτερους που δεν έχουν τον υπολογιστή, υπάρχουν στη Δανειστική Βιβλιοθήκη. Πάνω από την ΚΑΒΗ μπορούν δωρεάν να τις δανειστούν και να τις ξαναεπιστρέψουν τις ομιλίες των τελευταίων 9 χρόνων. Παρακαλώ, κύριε Μυστρίδη. Γέροντα, θα ήθελα να σας χαιρετήσω κι εγώ. Είναι η πρώτη φορά που σας βλέπω ζωντανά. Αλλά μου είστε πολύ οικείος, γιατί μου χαρίσατε ατέλειωτες ώρες μέσω της τεχνολογίας και δράτε στην ψυχή μας με τρόπο θαυματουργό με τις ομιλίες σας. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι που πάντα μου έκανε την περιέργεια. Υπάρχουν μυστήρια τα οποία είναι επαναλαμβανόμενα, όπως είναι της Θείας Κοινωνίας, το μυστήριο της εξομολογήσεως. Το μυστήριο του σφραγίσματος όμως είναι ένα μυστήριο που. Το μυστήριο του. Του χρήσματος. Ναι. Η σφραγίδα δωρεάς. Που δεν επαναλαμβάνεται. Δεν επαναλαμβάνεται. Και αυτό μου κάνει έτσι. Ναι. Και λέω, γιατί δεν με ρύμνησε ο Θεός, ώστε και αυτό το μυστήριο, είπατε ότι τα παιδιά βαφτίζονται χωρίς να το θέλουν. Δεν μετά, χρειάζεται. Άμα φύγουν, δεν μπορούν να ξαναγυρίσουν πίσω. Δεν χρειάζεται, ναι, βέβαια. Αυτό. Όταν θέλει να ξαναγυρίσει στην Ορθόδοξη πίστη κάποιος που την αρνήθηκε, δεν θα ξαναβαφτιστεί, θα ξαναχρηστεί όμως. Το βάφτισμα και το βάφτισμα είναι μυστήριο που δεν επαναλαμβάνεται. Ομολογώ εν βάπτισμα. Η άφεση είναι αμαρτιών. Δεν υπάρχει και δεύτερο και τρίτο. Όταν κάποιος θέλει να ξαναεπιστρέψει στην Ορθόδοξη πίστη, θα τον εδεχτούν με χρήσμα. Ναι, είναι κάποια μυστήρια που δεν υπάρχει λόγος να επαναλαμβάνονται. Ναι. Μάλιστα. Ο πατήρ Στέφανος. Και να... Πατήρ Στέφανε, έλατε. Μάλιστα να πω για τον κύριο Μυστρίδη, μας έλεγε παλαιότερα ότι είναι φαρμακοποιός. Στις βάρδιες του, πολλά ξενήθια, μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από το ίντερνετ, έβλεπε τις ομιλίες σας, Γέροντα, και άλλες ομιλίες, και γι' αυτό σας νιώθει τόσο κοντά. Πατέρα Στέφανε, το λόγο. Γέροντα, καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας εδώ απόψε και για τον λόγο, τον πολύ κατηχητικό σας λόγο. Σας ευχαριστώ. Ήθελα να επεκτείνω το θέμα που τώρα αναφέραμε για τους ιερείς, κατά πόσο επηρεάζονται τα μυστήρια από την ζωή του ιερέως. Αναφέρεται στο Μέγα Βασίλειο ένα περιστατικό που πήγε ο Μέγας Βασίλειος σε ένα χωριό να λειτουργήσει, είχε ένα φίλο του εκεί και δεν τον είδε στην εκκλησία εκείνη την ημέρα. Τον αναζήτησε. Τον βρήκαν, πήγε στην εκκλησία και του λέει ο Μέγας Βασίλειος, «Γιατί δεν ήρθες στην εκκλησία σήμερα?» Και του λέει αυτός, «Εγώ, δέσποτα, δεν θα ξανάρθω στην εκκλησία, ούτε θα κοινωνήσω από τα χέρια αυτού του ιερέως, διότι έκανε φόνο και τον είδα μόνο εγώ». Τότε ο Μέγας Βασίλειος του λέγει, «Άκουσε, θέλω να σου πω, παρακαλέσω το εξής. Την άλλη Κυριακή, έλα πρωί-πρωί στην εκκλησία και κάτσε έξω στο πεζούλι, στον Άρθικα. Και ό,τι δεις, και πριν έρθει ο ιερεύς, και στο τέλος, θα κάνεις πάλι την ίδια κίνηση, θα καθίσεις στο πεζούλι, όσο το ιερεύς τελειώσει και φύγει για το σπίτι του». Έτσι και έγινε. Το πρωί που πήγε, βλέπει τον ιερέα να έρχεται και να έχει στην πλάτη του τον σκοτωμένο, αυτόν που σκότωσε. Και όταν ήρθε
έξω από τον Άρθικα εκεί, εναπόθεσε τον σκοτωμένο στο πεζούλι και μπήκε μέσα, πήρε καιρό, έκανε τα καθήκοντα, αντίθηκε, τέλειωσε τη Θεία Λειτουργία, έκανε την κατάλυση, ξαναντίθηκε, φόρησε το ράσο του. Ο φίλος του Μεγάλου Βασιλείου, έξω από τον ναό πάλι, βγαίνει, ο ιερεύς ξαναπαίρνει τον σκοτωμένο στην πλάτη και φεύγει. Την άλλη μέρα πηγαίνει τον Μέγα Βασίλειο στην Επισκοπή, του λέγει αυτά και τότε του λέει ο Άγιος Βασίλειος, «Παιδί μου, ο ιερεύς, όταν μπαίνει μέσα στο ιερό, στην εκκλησία να λειτουργήσει, είναι καθαρός. Δανείζεται. Δανείζει στον Χριστό τη γλώσσα του, τα χέρια του, τα μάτια του, τα πόδια του. Και αυτό που σου δίνει είναι πραγματικά το σώμα και το αίμα του Χριστού». Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστούμε, Πατέρα Στέφανε. Είναι ο Χριστός που μέσα από τα χέρια του ιερέα κάνει το θαύμα. Μέσα από τα χέρια εκείνου που έχει την ιεροσύνη. Μέσα από τον άνθρωπο. Δεν είναι ο άνθρωπος που θαυματουργεί. Ναι. Ο νεαρός, να έρθει στο βήμα. Καλησπέρα, Γέροντα Νίκο. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε μερικά λόγια περί της νηπιοβάπτισης που είπατε προλίγου. Μας είπατε ότι όταν βαπτίζουμε τα νήπια, ας πούμε, και μετά ο άνθρωπος γίνει άθεος, για παράδειγμα, ότι καταργεί αυτόματα το βάπτισμα. Όχι, αρνείται. Το αρνείται. Ναι, ναι. Που σημαίνει ότι δεν δεσμεύεται η ελευθερία του. Ναι. Βέβαια, σύμφωνα με το κατά Ματθαίον, στο κεφάλαιο 7, στο εδάφιο 6, λέει το εξής. Λέει, «Μη δότε το Άγιον τη σκησή, μη δε βάλετε τους μαγαρίτας ημών έμπροσθεν των χείρων, μήποτε καταπατήσωσιν αυτούς, εν της ποσίν αυτών και στραφέντες ρίξωσιν ημάς». Στη μετάφραση δεν λέει τι λέει. «Μη δώστε το Άγιο στα σκυλιά, ούτε να ρίξετε τα μαργαριτάρια σας μπροστά στα γουρούνια, μήποτε και τα καταπατήσουν με τα πόδια τους και αφού στραφούν σας καταξεσχίσουν». Ναι, πολύ ωραίο. Ναι. Καλά, ο καθένας μπορεί να δίνει ό,τι ερμηνείες θέλει στην Αγία Γραφή, γι' αυτό είπαμε και σε άλλη ομιλία, ότι δεν θα εξηγούμε την Αγία Γραφή ανάλογα με τις γνώσεις που έχουμε, ανάλογα με τις παρορμήσεις μας ή τους συναισθηματισμούς μας ή τις συγκινήσεις μας. Την Αγία Γραφή την ερμηνεύουν σωστά και αλάνθαστα άνθρωποι που έχουν το ίδιο μυαλό και την ίδια καρδιά με αυτούς που την εγγράψανε. Διαφορετικά, αν ερμηνεύει ο καθένας στην Αγία Γραφή, όσοι είμαστε, τόσες και Αγίες Γραφές θα υπάρχουν. Και ο καθένας μπορεί να στηρίξει στην Αγία Γραφή ό,τι θέλει. Αν θεωρούσαμε τα παιδιά σκυλιά και γουρούνια, τότε γιατί να τα βαφτίσουμε? Τα βαφτίζουμε γιατί δεν τα θεωρούμε ούτε σκυλιά ούτε γουρούνια. Γι' αυτό και υπήρχε ο νηπιοβαπτισμός μιας εξ αρχής στην Εκκλησία. Μιλάει το Ευαγγέλιο ότι βαπτίστη ολόκληρος ο οίκος κάποιου ανθρώπου. Δεν αναφέρει ότι αποκλείστηκαν τα νήπια. Γι' αυτό και το έχει η Εκκλησία μέχρι σήμερα. Δεσμοφύλακος. Ναι. Άλλη ερώτηση? Δεν αναφέρει αποκλεισμό νηπίων. Ναι. Ο Κύριος. Μέχρι να έρθει στο βήμα, πριν λίγες μέρες κάποια άτομα από εδώ από την Κατερίνη πήγαν στα Ιεροσόλυμα με την Πρεσβυτέρα, την Καλυψό Δημητριάδη. Την είχαμε καλεσμένη το Δεκέμβριο. Και μάλιστα μας λέγανε μετά όταν επιστρέψανε, ήταν ένα ζευγάρι το οποίο πήγαινε στο αεροδρόμιο και το λεωφορείο τράκαρε. Πρώτο εμπόδιο. Δεν πειράζει. Λέει, παίρνουν ταξί, φτάνουν καθυστερημένοι στο αεροδρόμιο, πάει να ανοίξει το πόρ παγκάζ ο ταξιτζής, δεν άνοιγε με τίποτα. Μία, δύο, τρεις προσπάθειες. Η γυναίκα του λέει, δεν πειράζει, λέει. Ας πάμε στα Ιεροσόλυμα, λέει, και χωρίς τις βαλίτσες μας. Και με το που το λέει αυτό, παφ, άνοιξε το προπαγκάζ. Έτσι, ένα περιστατικό. Παρακαλώ. Γέροντα, ασέθη μου και ευλόγησο. Έχω μια απορία. Αφού ο Θεός είναι παντοδύναμος, παντογνώστης, πώς επιτρέπει
επειδή μιλήσαμε απόψε για δαιμόνους και τώρα, πώς επιτρέπει στον δαίμονα τόση δύναμη και δεν τον απαλήθει. Τι, πώς επιτρέπει τόση δύναμη. Τόση δύναμη στον δαίμονα, στον διάβολο. Πώς ο Θεός επιτρέπει να έχει τόση δύναμη ο δαίμον και δεν τον εξοντώνει. Κατάλαβα. Ευχαριστούμε πολύ. Η απορία είναι πώς ο Θεός επιτρέπει να έχει τόση δύναμη ο διάβολος. Δηλαδή, πόση δύναμη έχει ο φουκαράς όταν μπορεί και έναν ήπιο ακόμα να τον ενικήσει. Πόση δύναμη έχει όταν τη στιγμή που εξομολογήσει του κόβεις χέρια και πόδια. Πόση δύναμη έχει που όταν κοινωνάς τον εσκοτώνεις. Όταν εξομολογήσει, τέλειωσε η δύναμη του διαβόλου. Από εκεί και μετά έχεις να παλέψεις με τη συνήθειά σου να κάνεις το κακό. Εμείς είμαστε το πρόβλημα, όχι ο διάβολος. Εμείς μπορούμε να κάνουμε και αμαρτίες που δεν μπορεί να τις κάνει ο διάβολος. Μην του φορτώνουμε δυνάμεις που δεν έχει. Ο άνθρωπος μπορεί να πορνέψει. Ο διάβολος μπορεί. Δεν μπορεί, δεν έχει σώμα. Και να θέλει δεν μπορεί. Ο άνθρωπος μπορεί να λεμαργήσει, να γαστριμαργήσει. Ο διάβολος μπορεί. Δεν μπορεί. Και στο κακό μπορούμε να είμαστε χειρότεροι από το διάβολο. Στο δε καλό οπωσδήποτε μπορούμε. Ποιον να καταργήσει, τον καταργημένο. Γιατί να είναι δυνατός ο διάβολος για σένα και να είναι αδύνατος για τον άλλον. Πώς τα κατάφερε ο άλλος και δυνάμωσε τόσο πολύ εναντίον του διαβόλου. Το ίδιο θα κάνουμε και εμείς, να αποκτήσουμε τη δύναμη εκείνου που νίκησε τον διάβολο. Γιατί ο διάβολος δεν νίκησε τον Άγιο Νεκτάριο, τον Πατέρα Παΐσιο, τον Άγιο Ραφαήλ, τόσους Αγίους. Πώς τα καταφέρανε. Τα ίδια θα κάνουμε και εμείς και θα κάνουμε τον διάβολο κομπολόι. Μια απορία είναι και αυτή, πολύ λογική. Αν η Εκκλησία δέχεται τα μάγια, πιστεύει τα μάγια όπως διατυπώνεται. Μα η πραγματικότητα αδιαφορεί για την απόψή μας. Από τη στιγμή που υπάρχουν μάγοι που κάνουν μάγια, υπάρχουν και κάνουν. Μας αρέσει, μας αρέσει, το πιστεύουμε, δεν το πιστεύουμε. Και επειδή ακριβώς είναι μια πραγματικότητα, γι' αυτό και η Εκκλησία έχει και ευχές που λύνουν τα μάγια. Ευχές κατά της Βασκανίας. Δεν ξέρουμε μάγους που γίνανε χριστιανοί, μετανοήσανε, μεταστραφήκαν, γίνανε χριστιανοί και όχι μόνο χριστιανοί, γίνανε και άγιοι. Γιατί ο διάβολος δεν μπορεί να τους κάνει τίποτα. Τον εβάλανε στο τσεπάκι τους. Να λοιπόν που δεν έχει τόση δύναμη όσοι νομίζουμε. Ωραία. Γι' αυτό μην ανησυχείτε, μην στεναχωρήστε. Εάν δεν έχουμε άλλη ερώτηση. Μίζον ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο. Από μία ερώτηση ο καθένας. Πιο μεγάλος είναι ο και δυνατός ο Θεός που είναι μέσα μας παρά ο διάβολος που είναι απ' έξω. Παρακαλώ. Γέροντα, την ευλογία σας. Την ευλογία του καλού Θεού. Και καλώς ήρθατε στην πόλη μας. Να είστε καλά. Εγώ έχω ένα άλλο μυστήριο. Ναι. Ήρθαμε 18 Γενάρη φέτος στο κελί σας. Επηρεάσατε έναν συνάδελφό μου, ο οποίος δεν πήγαινε ποτέ στην εκκλησία και μου εζήτησε, επειδή εγώ κάθε Γενάρη πάω στη Γρηγορίου και βουτάω για το Σταυρό, και μου εζήτησε να έρθει μαζί μου να βουτήξει και ήθελε και εσάς. Και του λέω, δεν ξέρω που μένει ο Γιώργο Νίκο. Και στο πρώτο σπιτάκι που ήρθαμε ήταν 20 μέτρα δίπλα. Πήγαμε να ρωτήσουμε. Αυτή είναι η πρώτη μου απορία. Δεν πετύχατε εμένα. Όχι, εσένα πετύχαμε. Τυχεροί ήσασταν. Ήμασταν δίπλα στην πόρτα. Τυχεροί ήσασταν. Και πετύχατε 20 μέτρα παραδίπλα. Αυτό είναι κατάθεση καρδιάς. Το πόσο επηρεάσατε ένα νέο άτομο, αθλητή, με πολλά λεφτά, με μεγάλη ζωή, και τον φέρατε τόσο κοντά με αυτά τα κηρύγματά σας, και σας ευχαριστώ που μπαίνουμε και στο ίντερνετ και μπορούμε να τα βλέπουμε. Καλώς ήρθατε. Να βέβαια, είστε καλά. Βέβαια μου έχει μείνει και το χαμόγελό σας και η περισσή αγάπη που μας δεχτήκατε στο κελί σας. Υπόψη είναι, εγώ πηγαίνω 5-6 φορές το χρόνο στο Άγιο Όρος τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν το έχω δει πουθενά αυτό και σας ευχαριστώ πολύ. Σε όλο το άλλο Όρος οι πατέρες είναι φιλόξενοι. Πάντα φιλοξενούν και στα μοναστήρια και στις κήτες και στα κελιά. Η φιλοξενία είναι χάρισμα όλων των Ελλήνων από προ-Χριστού. Δεν ξέρω αν είχαν άλλοι λαοί ξένιο Ζεύς, ξένιο Δία της φιλοξενίας. Και εμείς επαυξάνουμε σαν χριστιανοί ακόμα περισσότερο τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε τον Οφείλο για τη μαρτυρία του και θυμίζω ξανά ότι υπάρχουν ομιλίες του Γέροντα στην έξοδο φεύγοντας. Εάν δεν έχουμε άλλη
ερώτηση. Νομίζω με την ευχή σου, Γέροντα, να κλείσουμε εδώ. Να σας ευχηθούμε καλό στάδιο, καλό υπόλοιπο Σαρακοστής και καλή Ανάσταση. Πάσχα. Καλό σας βράδυ. Πολύ ωραία. Να σε καλά. Χρωματικά, για να γίνει περαμένει κόσμος. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι.